Φίλοι και φίλες, συντρόφοι και σύντροφοι, καλησπέρα. Να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου και την Περιφερειάρχη, αλλά και τον συνάδελφο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου που είναι εδώ. Έγινε μια συζήτηση στη Βουλή πάλι σήμερα. Είναι εδώ και ο Γιάννης ο Δραγασάκης. Νομίζω ότι ήταν μια συζήτηση αποκαλυπτική. Και το ερώτημα που έχω και το κάνω συνέχεια, γιατί δεν έχω πάρει απάντηση, είναι γιατί ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει να πηγαίνει στην Βουλή, να ανοίγει όλη τη συζήτηση για όλα τα θέματα και ταυτόχρονα να παίρνει όλες αυτές τις απαντήσεις, τις οποίες παίρνει, και είναι απαντήσεις αποκαλυπτικές. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, δεν έχουν αντιληφθεί, μετά από μια περίοδο δύσκολη, την οποία περάσαμε, πέρασε και ο ΣΥΡΙΖΑ, μια περίοδο η οποία όμως ήταν με ευθύνη, την οποία εμείς αναλάβαμε, μια περίοδο όπου πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι βρεθήκαμε μπροστά σε διλήμματα, το αν τα κάνουμε όλα καλά, αν αυτό το αποτέλεσμα το οποίο επιλέξαμε, αυτή η επιλογή μάλλον που κάναμε, θα έχει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι αυτό που θα σας περιγράψουμε σήμερα, και αν δίνεται η δυνατότητα πια στην ελληνική κοινωνία την επόμενη μέρα μετά από την ουσιαστικά την καταστροφή η οποία είχε επέλθει και τη χρεοκοπία να δει διαφορετικά τα πράγματα. Και το ερώτημα που μπαίνει είναι γιατί επιμένουνε. Γιατί επιμένουν με αυτόν τον τρόπο. Είναι αποκαλυπτικό και σήμερα μάλιστα η συζήτηση ήταν αποκαλυπτική. Πρώτον, επιμένουν σε μια αντίληψη η οποία έχει να κάνει με ό,τι νεοφιλελεύθερο ακραίο υπάρχει, οπαδών πια και του Κούρτς και του Όρμπαν, και αφορά και το προσφυγικό, δηλαδή μια ακροδεξιά ατζέντα, μια ακραία νεοφιλελεύθερη ατζέντα σε όλα τα θέματα, και για το 8ωρο και για τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και για το κομμάτι ότι δεν είναι αναγκαίο να υπάρχει η εργασία μόνιμη, και ταυτόχρονα με μια αντίληψη η οποία συνδέεται με ό,τι έχει να κάνει τη διαπλοκή και κυρίως θα σας έλεγα με ό,τι έχει να κάνει το ηθικό. Εμείς κρατάμε, φίλες και φίλοι, και επιμένουμε και είμαστε και αυστηροί σε αυτό και ως κόμμα και η κυβέρνηση. Τι πράγμα? Ότι δεν πρόκειται αξίες, ηθικό πλαίσιο το οποίο μας έχει από τα προηγούμενα χρόνια μια ιστορικότητα, δεν πρόκειται αυτό να το αφήσουμε να καταρρεύσει ή να πληγεί από κανέναν. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. Εν τέλει είμαστε ένας διαφορετικός τελείως κόσμος. Ένας άλλος κόσμος, και αυτό είναι αλήθεια. Δεν μπορεί να υπάρξει και δεν μπορεί να υπάρχει ταύτιση, σύμπλευση ή εναλλαγή, αν θέλετε, αυτών των κομμάτων. Γι' αυτό επιμένουμε ότι αυτή η πορεία από εδώ και πέρα πρέπει να έχει και τα αποτελέσματα τα θετικά. Πρέπει ο κόσμος και όλοι μας να επιμείνουμε σε αυτή την πορεία, και ταυτόχρονα, φίλες και φίλοι, θα έλεγα ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε να αναστραφεί. Γιατί η επόμενη μέρα είναι η μέρα της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και της κοινωνικής ανασυγκρότησης. Συνηθίζω να λέω ότι το πιο δύσκολο πράγμα είναι η κοινωνική ανασυγκρότηση. Αυτό έχει να κάνει με όλους μας, είτε είναι μέλη του κόμματος ή φίλοι ή οπαδοί, το πώς είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, το πώς είχαμε ενταχθεί σε αυτή την αντίληψη η οποία υπήρχε με το θετικό, πλασματικό όμως πλαίσιο, και βρεθήκαμε σε μια κατάσταση όπου πρέπει να αλλάξουν και συνειδήσεις και αντιλήψεις. Αυτό δεν το θέλουν. Θέλουν να συνεχίσει η άλλη πλευρά, να συνεχίσει να υπάρχει αυτό το οποίο τόσα χρόνια συνέβαλε στη δική τους αναπαραγωγή και στη στήριξη την οποία είχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια από όλο το σάπιο, διαπλεκόμενο πολιτικό σύστημα το οποίο υπήρχε στη χώρα. Σε λίγες μέρες ολοκληρώνεται ένας επώδυνος οκταετής κύκλος μνημονιακών προγραμμάτων υπερβολικής και διαλυτικής σε κοινωνικό επίπεδο λιτότητας, καθώς και το σημαντικότερο μιας ασφικτικής και πολυεπίπεδης επιτροπίας με αντάλλαγμα που υπήρχε δυνόταν την οικονομική στήριξη. Σε λίγες μέρες,
φίλες και φίλοι, η ευθύνη για την επιλογή των μέσων άσκησης της πολιτικής θα ανήκει και πάλι στην εκλεγμένη κυβέρνηση. Προφανώς θα υπάρχει ο έλεγχος, θα υπάρχει η, θα έλεγα με έναν απλό τρόπο, η συνεννόηση με τους θεσμούς στην επόμενη περίοδο, ότι προβλέπεται για μια χώρα η οποία βγαίνει από δύσκολη περίοδο και ισχύει και για τις άλλες χώρες, αλλά δεν θα ορίζουν τους στόχους, δεν θα ορίζουν τα μέσα. Τα μέσα θα είναι δικά μας για τους στόχους τους οποίους έχουμε μέχρι τώρα επομιστεί, και θεωρώ ότι αυτό είναι το σημαντικότερο, γιατί επανέρχεται η δημοκρατία. Μια δημοκρατία η οποία είχε περιορισμούς, είχε περιοριστικό πια πλαίσιο, και αυτό συμβαίνει σε ένα πολύ μεγάλο πια μέρος λειτουργίας της ίδιας Ευρώπης. Χωρίς να θέλω να είμαι ισοπεδωτικός, θεωρούμε ότι όλα τα χρόνια τα προηγούμενα υπήρξε απομείωση της δημοκρατίας σε όλο το θεσμικό πλαίσιο της Ευρώπης. Το Ευρωκοινοβούλιο δεν ήταν αυτό το οποίο αποφάσιζε επί της ουσίας τις πολιτικές, που εν πάση περιπτώσει ήταν και αποτελείται από εκλεγμένους αντιπροσώπους. Θεσμικά όργανα τα οποία δεν είχαν την κοινωνική νομιμοποίηση ήταν αυτά τα οποία καθόριζαν πολιτικές για όλες τις χώρες. Είμαι σίγουρος ότι 3 χρόνια πριν, όταν κάναμε αυτή τη δύσκολη αλλά υπεύθυνη επιλογή της στρατηγικής υποχώρησης και του συμβασμού, λίγοι περίμεναν πως αυτοί οι περίεργοι αριστεροί ριζοσπάστες θα φτάναν μέχρι το τέλος της διαδρομής. Προς έκπληξη όμως, αλλά και ενόχληση από ό,τι φαίνεται πολλών, τα καταφέρνουμε. Είναι η δική μας κυβέρνηση και οι δικές μας προσπάθειες που βγάζουν τη χώρα από μια οδυνηρή περίοδο. Η συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους μας εκπέμπει το μήνυμα ότι μετά από 8 χρόνια δύσκολων προγραμμάτων και σκληρών θυσιών του ελληνικού λαού, η Ελλάδα βρίσκεται επιτέλους στο δρόμο της ανάκαμψης. Και αυτή την προσπάθεια, αυτή τη στήριξη και την υπομονή του ελληνικού λαού εμείς δεν πρόκειται και δεν θα αφήσουμε να καταστραφεί ή να περάσει αυτή η αντίληψη η οποία διαμορφώνεται από τη Νέα Δημοκρατία, και το οφείλουμε όλοι και όλες που βρισκόμαστε εδώ, και είναι στο χέρι σας και στο χέρι όλων αυτή την πορεία να μην υπάρξει αυτή την πορεία αναστροφή. Οι γνώριμες σε όλους μας αξιολογήσεις των θεσμών που σας είπα θα λείψουν σε κάποιους, και θα λείψουν και στενοχωριόνται πάρα πολύ. Αν δείτε τις τελευταίες μέρες και τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα τα οποία υπάρχουν, ότι το Βάστα Σόιμπλε, το οποίο το κάναν όλη την προηγούμενη περίοδο, τώρα βρεθήκαν και πήγαν να μην επιτρέψουν για το θέμα του αφορολόγητου και των περικοπών των συντάξεων, των μειώσεων των συντάξεων που έχει προβλεφθεί. Μια παρένθεση εδώ, ότι οι μειώσεις για το 2019 και το αφορολόγητο, προφανώς υπάρχουν και τα αντίμετρα τα οποία έχουμε ψηφίσει και θέλω να το γνωρίζετε αυτό, όμως ήταν μια επιλογή για να κλείσουν τότε η αξιολόγηση, όπου βρισκόμενοι σε 2 ακραίες αντιλήψεις, μία του IMF και μία των ευρωπαϊκών θεσμών, σε 2 συμπληγάδες δηλαδή, τελικά για να κλείσει η αξιολόγηση, γιατί το χρέος δεν το θεωρούσε βιώσιμο με τα αποτελέσματα τα οποία υπήρχαν του IMF, βρεθήκαμε να κάνουμε αυτή την επιλογή, όμως για πρώτη φορά επιλέγοντας και τα αντίμετρα. Όμως, φίλες και φίλοι, θα διαψευστούν για άλλη μια φορά, γιατί θεωρώ, λέγοντας προηγουμένως ότι τα μέσα τα επιλέγουμε εμείς, μπορούμε να τα επιλέξουμε, και με βάση τα αποτελέσματα τα οποία υπάρχουν, και θεωρώ ότι θα πάνε και πολύ καλά, θα τα πει και ο Γιάννης ο Δραγασάκης, φαντάζομαι. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε όλο το δικαίωμα να αφισβητήσουμε αυτή την επιλογή, και μάλιστα όταν το IMF πια δεν είναι μέσα στο πρόγραμμα. Και εκεί λοιπόν θα είναι υπάρξει η άλλη μια διάψευση για τις επιλογές, και το γνωρίζουν. Γι' αυτό και επιλέγουν αυτή την περίοδο να δημιουργούν και εντάσεις, και κυρίως να καταφέρουν να υπάρξει κατά τη δική τους οπτική πτώση της κυβέρνησης, με όλα τα μέσα τα οποία μπορούν και θέλουν να χρησιμοποιήσουν, μέσα όμως τα οποία δεν στηρίζονται ούτε σε λογική, ούτε σε δημοκρατία, ούτε σε μια αντίληψη, θα έλεγα, πολιτικής διαμάχης ή πολιτικής αντιπαράθεσης με επιχειρήματα. Άρα η χώρα μας επιστρέφει και πάλι με όρους κανονικότητας, χωρίς προαπαιτούμενα ή άλλους αστερίσκους. Από εδώ και πέρα θα έχουμε
την αντιμετώπιση που είχαν και οι άλλες, όπως σας είπα, χώρες. Φίλες και φίλοι, θα μπορούσα να πω πάρα πολλά για τη μίζερη, μικροκομματική και κοντόφθαλμη αντιπολίτευση που ασκούν ο κύριος Μητσοτάκης και η κυρία Γεννηματά. Γιατί δυστυχώς, και είναι κρίμα αυτό, ένα κόμμα το οποίο είχε τις ευθύνες του και κανένας βεβαίως δεν ζητάει πιστοποιητικά. Αλλά φανταζόμασταν ή φανταζόμαστε ότι ένα κόμμα προοδευτικό, με ό,τι αποτύπωμα άφησε στην ελληνική πολιτική σκηνή, και μιλάω για το Κινάλ σήμερα, θα κράταγε μια τέτοια στάση, όταν είναι απτά τα αποτελέσματα της προσπάθειας της οποίας έχει γίνει. Κοιτάξτε, είναι δύσκολο πολλές φορές να αποδεχτείς την αλήθεια. Και όταν έχεις την ευθύνη, είναι θάρρος να πεις ότι όντως αυτοί οι άνθρωποι, αυτή η κυβέρνηση καταφέρνει να δημιουργήσει, να δρομολογήσει τη διέξοδο από τη χώρα, αυτό που δεν μπόρεσα να καταφέρω. Αλλά είναι μικρόψυχο όμως να θεωρείς ότι αυτή η κυβέρνηση δεν το κάνει σωστά ή να χρησιμοποιείς και με ψεύτικους όρους να προσπαθείς να την απομειώσεις. Θα μπορούσα ακόμα να επισημάνω το θράσος τους. Τώρα που βγαίνουμε από την περιπέτεια, στην οποία με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας λοιπόν και του ΠΑΣΟΚ μπήκαμε, να επιδίδονται και οι δύο μαζί σε ένα θλιβερό διαγωνισμό για το ποιος θα ζητήσει εκλογές και πώς αυτές οι εκλογές θα γίνουν νωρίτερα. Προτιμώ όμως να πω ορισμένα πράγματα για το πραγματικό επίδικο. Την επόμενη μέρα και το πώς, κατά τη δική μας στρατηγική, επιτέλους θα λυθεί και θα υπάρξει λύση στο πραγματικό πρόβλημα της Ελλάδος. Η παραγωγή δηλαδή νέου πλούτου και η δίκαιη κατανομή στους πολίτες. Η έξοδος της χώρας από τη μνημόνια ήταν επιβεβλημένη. Αγωνιστήκαμε σκληρά, κάναμε και λάθη, αλλά σε μια δύσκολη κατάσταση ασύμμετρων απειλών. Αγωνιστήκαμε λοιπόν με ειλικρίνεια. Πετύχαμε, νομίζω και κατά τη γνώμη μας, αρκετά πράγματα με μόνιμο γνώμονα και σκέψη να στηρίξουμε όλο το μεγάλο και όλο το κομμάτι, το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, το οποίο έχει υποστεί από την κρίση τη μεγαλύτερη πληγή. Ήταν επιλογή. Και ήταν επιλογή γιατί εμείς με αυτόν τον τρόπο και με αυτή την οπτική θέλουμε. Δεν θέλουμε η επόμενη μέρα να έβρισκε ή να βρει την κοινωνία όχι μόνο πεσμένη, όχι μόνο αυτό που λέμε όρθια, αλλά συμμέτοχη σε αυτό το οποίο πιστεύουμε μπορούμε και φαίνεται και είναι η επόμενη μέρα της ανάπτυξης. Τα προβλήματα και οι συσσωρευμένες συνέπειες, η κρίση και τελικά η κατάρρευση του προηγούμενου παραγωγικού υποδείγματος, η εκτεταμένη από επένδυση και η διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων έχουν αφήσει βαθύ αποτύπωμα στην κοινωνία μας. Μία παρατήρηση, θα μου επιτρέψετε. Οι ανισότητες είναι αυτές οι οποίες δημιουργούν τα μεγαλύτερα προβλήματα σε μια κοινωνική λειτουργία, σε μια οικονομία. Δυστυχώς αναγνωρίζονται οι ανισότητες από όλους. Και το δυστυχώς το λέω γιατί ο τρόπος με τον οποίο επιλέγουν να τις αντιμετωπίσουν προφανώς έχει πολιτικό στίγμα και δεν είναι ο ενδεδειγμένος, και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί ανισότητες αναγνωρίζουν και οι νεοφιλελεύθεροι, θεωρούν ότι αυτές προκύπτουν από την τεχνολογική ανάπτυξη και επανάσταση, άρα διαμορφώνοντας εκεί τους όρους ή εμβαίνοντας εκεί μπορούμε να τις λύσουμε. Υπάρχει άλλη πλευρά που θεωρεί τις ανισότητες ότι έχουν διαμορφωθεί γιατί ο νεοφιλελευθερισμός ως δόγμα επικράτησε πλήρως, άρα η παρέμβαση στην αγορά και ο ρυθμιστικός ρόλος του κράτους θα μπορούσε να απομειώσει την έκταση των ανισοτήτων, αλλά υπάρχει η δική μας αντίληψη, η οποία λέει ότι, και είναι τελείως διαφορετική, η οποία λέει ότι οι ανισότητες είναι εγγενές, είναι στοιχείο του ίδιου του νεοφιλελευθερισμού, θέλουν να υπάρχουν, επιμένουν να υπάρχουν και ταυτόχρονα και ο πλούτος να διαμοιράζεται με τον αντίστοιχο τρόπο.
Παρά τον ορειμαγδό της παραπληροφόρησης, παρά την αντιστροφή της πραγματικότητας που βιώνουμε, σε μεγάλο κομμάτι του δημόσιου διαλόγου η πραγματικότητα είναι μία. Αυτή η κυβέρνηση και αυτό το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε οι πρώτοι που παράλληλα με την προσπάθεια να βγάλουμε τη χώρα από το μνημονιακό κλειό, καταφέραμε πριν λίγους μήνες να παρουσιάσουμε και ένα συνεκτικό αναπτυξιακό σχέδιο για την επόμενη μέρα. Το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για την παραγωγική ανασυγκρότηση είναι προϊόν δουλειάς πολλών γυναικών και ανδρών. Ταυτόχρονα είναι η αποτύπωση των εμπειριών μας τα τελευταία και 3 χρόνια, εμπειριών που όμως τις αξιοποιήσαμε προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό πιστεύουμε και γι' αυτό εργαστήκαμε. Αφενός λοιπόν η εμπειρία της διακυβέρνησης έδωσε την ευκαιρία αυτούς τους μήνες να εντοπίσουμε αδυναμίες, αλλά και να διακρίνουμε δυνατότητες που υπήρχαν. Αφετέρου, είχαμε την εμπειρία των περιφερειακών αναπτυξιακών συνεδρίων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μια διαδικασία που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος και υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία της κυβέρνησης σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, αφήνοντας πολλά και χρήσιμα συμπεράσματα. Αλλά ένα ήταν το σημαντικότερο. Ήταν η διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, την αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς, που γνωρίζουν καλύτερα από τον κάθε άλλο τις συγκεκριμένες ανάγκες της κάθε περιοχής χωριστά. Και αυτό δεν είχε ξαναγίνει ιστορικά ποτέ. Κάποιοι από το κέντρο αποφάσιζαν το πώς θα υπάρξει ή πώς θα διαμορφωθεί το παραγωγικό μοντέλο, μη λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της κάθε περιοχής. Όμως η κρίση απέδειξε ότι δεν μπορούμε να πάμε με αυτή την αντίληψη και αυτό το μοντέλο. Και εδώ είναι ανάγκη και χρειάζεται και οι αλλαγές στη σκέψη και στην αντίληψη των θεσμικών παραγόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί δεν μπορούν να συνεχίσουν με το ίδιο, με την ίδια ρότα που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Βασική προϋπόθεση για να παράξει αποτελέσματα το σχέδιο του παραγωγικού μετασχηματισμού είναι αυτή ακριβώς η συμμετοχή λοιπόν της κοινωνίας. Θα πρέπει η κοινωνία, εμείς, αυτό είναι η κοινωνία, οι άνθρωποι, σας είπα, τα μέλη και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, οι οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, όλοι, να είναι ο πρωταγωνιστής και συμμέτοχος στην επόμενη περίοδο ενός χρόνου των κρίσιμων εκλογικών μαχών, των οποίων έχουμε να δώσουμε. Στην ανάπτυξη που για να είναι δίκαιη δεν θα αποτελεί ένα απλό δείκτη που μεγιστοποιεί τα κέρδη, αλλά θα αφήνει κοινωνικό όφελος. Το δικό μας αναπτυξιακό όραμα μεταφράζεται στην επιστροφή της οικονομίας με σοβαρούς αυτή τη φορά όρους στον παγκόσμιο καταμερισμό της εργασίας. Μεταφράζεται στη δημιουργία μιας οικονομίας με παραγωγική εξειδίκευση που θα μας επιτρέψει να επουλώσουμε τα τραύματα που έχει δεχτεί το κοινωνικό κράτος τα χρόνια των μνημονίων. Το δικό μας αναπτυξιακό όραμα αντικατοπτρίζει την ανάγκη για κινητοποίηση όλου του δυναμικού σε ένα πολύ ευρύ φάσμα παραγωγικών δραστηριοτήτων στη βάση συνεργατικών σχημάτων κοινωνικής οικονομίας. Μια παρένθεση πάλι εδώ. Πολλά σχήματα τα οποία ήταν συνεργατικά, οι συνεταιρισμοί για παράδειγμα, που έχουν το στίγμα της προοδευτικής αντίληψης, που έχουν το στίγμα της συμμετοχής των ανθρώπων που δεν θα είναι το βασικό τους μέλημα το κέρδος. Όλα αυτά τα σχήματα που διαμορφώθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια κατέρευσαν ως λογική, αλλά κατέρευσαν γιατί δεν ακολούθησαν ή δεν υπήρχαν, αν θέλετε, και τα θεσμικά πλαίσια και τα αυστηρά θεσμικά πλαίσια για να μην επιτραπούν παρεκκλήσεις. Και βεβαίως στο μυαλό και στη σκέψη του καθενός αυτό δεν ανταποκρίνεται στο πραγματικό διακύβευμα, το οποίο για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εδώ θέλει μεγάλη προσπάθεια και το θεσμικό πλαίσιο να είναι τέτοιο που να, και είναι, που να περιορίζει ό,τι έχει να κάνει με ενδεχόμενα πάλι να φτάσουμε σε σημεία ό,τι έγινε με τους συνεταιρισμούς ή ό,τι κοινωνικό υπήρχε. Και επίσης είναι να αλλάξει και η αντίληψη. Γιατί οι γενιές διαλουκήθηκαν με μια αντίληψη η οποία δεν θα έλεγα ότι ήταν η καλύτερη δυνατή, μια αντίληψη ατομικότητας και μια αντίληψη λογικής του κέρδους μέσα από αυτή την συνεργατική διαδικασία. Άρα το δικό μας αναπτυξιακό όραμα αντικατοπτρίζει την ανάγκη για κινητοποίηση του παραγωγικού δυναμικού σε ένα πολύ μεγάλο και ευρύ φάσμα αυτών των δραστηριοτήτων. Έχει ως ζητούμενο και μια επιχειρηματικότητα που δεν θα έχει μόνο μέλημα να απομυζεί το δημόσιο χρήμα, γιατί είχαμε στη χώρα μας ένα κρατικό μονοπωλιακό καπιταλισμό, ο οποίος στην ουσία απομυζούσε το κρατικό χρήμα,
δημιουργείται όλο το φάσμα της διαπλοκής και όλα τα φαινόμενα αυτά τα οποία ζούμε και ζήσαμε όλη αυτή την περίοδο και που φαίνονται βγαίνουν το ένα μετά το άλλο. Στο δικό μας σχέδιο αντιλαμβανόμαστε το κοινωνικό κράτος ως μοχλό της ανάπτυξης και όχι ως βαρύδι. Είναι διαφορετική αντίληψη και άποψη την οποία έχουμε, γι' αυτό σας είπα είμαστε άλλοι κόσμοι, ότι το κοινωνικό κράτος είναι αυτό το οποίο μπορεί και συμβάλλει στην όλη ανάπτυξη μιας χώρας. Δεν μπορεί να μην έχεις κοινωνικό κράτος, δεν μπορεί να έχεις ιδιωτικοποίηση σε όλες τις μορφές των κοινωνικών παροχών και των κοινωνικών δυνατοτήτων. Θεωρούμε λοιπόν ότι όποια εξοικονόμηση πόρων οφείλει να αποσκοπεί στην δικαιότερη, αποτελεσματικότερη και ταχύτερη ανακατανομή των υπηρεσιών αυτών στα τμήματα του πληθυσμού που έχουν πραγματική ανάγκη. Οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν λοιπόν είναι πολλές, αλλά εξίσου πολλά είναι και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας. Τα πρώτα βήματα της χώρας στη μεταμνημονιακή περίοδο οφείλουν να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα αυτά στο έπακρο. Για να συμβεί αυτό, τέσσερις είναι οι βασικοί τομείς στους οποίους οφείλουμε να επικεντρώσουμε την προσοχή μας. Ο πρώτος είναι η παγίωση της οικονομικής ανάκαμψης και όσο το δυνατόν ταχύτερη ανάκτηση του κατεστραμμένου από την λιτότητα καθάριστου εγχώριου προϊόντος. Η δεύτερη, περαιτέρω δραστική μείωση της ανεργίας. Έχουμε καταφέρει να την φτάσουμε από το 27% που την παραλάβαμε στο 20%. Η ανάκτηση της εργασίας με δημιουργία συνθηκών πλήρους απασχόλησης. Η ανατροπή του φαινομένου του brain drain, που έχουμε καταφέρει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό να σταθεροποιηθεί η κατάσταση και η μετατροπή του σε brain gain, η ανακοπή με άλλα λόγια τη συνεχούς ροής στο εξωτερικό νέου ανθρώπινου δυναμικού, μορφωμένων, υψηλά καταρτισμένων παιδιών μας και η διαδικασία δημιουργίας συνθήκων για τον επατρισμό όλων αυτών των οποίων έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια. Τέταρτον, οι εξαιρετικά αρνητικές δημογραφικές τάσεις της χώρας μας καθώς και οι πολλαπλές συνέπειές τους. Μιλάμε λοιπόν για μια συνεκτική στρατηγική, η οποία ξεκινά από τα πεπραγμένα της τρέχουσας περίοδου και εκτείνεται στο μεσοπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο διάστημα. Είναι ανάγκη να παραμείνει υπόθεση, δεν είναι ανάγκη κατά τη γνώμη μας να παραμείνει υπόθεση μόνο ενός κόμματος, αλλά να τύχει ευρύτερης κοινωνικής και πολιτικής στήριξης. Οι παθογένειες και τα προβλήματα που άφησε στη χώρα η προηγούμενη περίοδος, η διαπλοκή και η διαφθορά, η εκτεταμένη φοροαπαφυγή, η ανάγκη για εξυγχρονισμό του συνόλου του οδομού του κράτους είναι αδύνατο να λυθούν αποκλειστικά από τους ειδικούς εντός εισαγωγικών της πολιτικής. Για την Ελλάδα της νέας εποχής πρέπει να υπάρξει μια σχέση νέα εμπιστοσύνης ανάμεσα στην κοινωνία, την πολιτική, το κράτος και τον πολίτη. Είναι αυτό το οποίο δεν θέλουν. Γι' αυτό διαμορφώνουν αυτές τις συνθήκες της πόλωσης, του ακραίου, της ακραίας συνύπαρξης με την δεξιά και την ακροδεξιά αντίληψη σε όλα τα επίπεδα. Είναι το καταφύγιο τους για να αποφύγουν αυτό το οποίο για μας είναι συγκεκριμένο συνεκτικό στοιχείο της ανάπτυξης, δηλαδή η συμμετοχή του συνόλου της κοινωνίας και των πολιτών. Και πρέπει ταυτόχρονα να υπάρξει σπήρωση ενός προοδευτικού πόλου, μια συμπαράταξη των προοδευτικών δυνάμεων, με στόχο την υλοποίηση ενός σχεδίου εξόδου όπως αυτό συζητάμε σήμερα. Μιας κοινωνικής και πολιτικής συμμαχίας με σαφείς ταξικές αναφορές και πολιτικές κατευθύνσεις είναι το πλέον όριμο αίτημα και αυτό το οποίο μπορεί να απαντήσει σε όλους αυτούς οι οποίοι επιβουλεύονται την ανατροπή αυτής της πορείας. Απέναντί μας έχουμε λοιπόν όλες αυτές τις πολιτικές δυνάμεις που εκφράζουν αυτή την ακραία νεοφιλελεύθερη αντίληψη, την ακροδεξιά ρητορία και πρακτική. Την υποστήριξη του φαύλου και διαπλεκόμενου πολιτικού οικονομικού συστήματος. Ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί την κοινωνική ισότητα ότι είναι αντίθετη με την ανθρώπινη φύση. Έχουμε τον πρώτο επίδοξο πρωθυπουργό που υπόσχεται μια κοινωνία ανισοτήτων με τον ίδιο προστάτη των ισχυρών. Είναι δηλαδή ένα σχέδιο το οποίο έχει βγάλει έξω όλη την υπόλοιπη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που έχει υποστεί όλα αυτά τα υπαίσθη από αυτές τις πολιτικές. Το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη μέρα, των μνημονίων περιλαμβάνει περιττέρω οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων, ακόμη περισσότερες περικοπές δαπανών για κρίσιμους τομείς όπως υγεία και παιδεία. Κρύβει την πλήρη κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους και την επιστροφή σε μια οικονομία πλήρους εργοδοτικής αυθαιρεσίας και ασυδοσίας. Και βεβαίως κρύβει την παλινόρθωση του πάλε ποτέ πελατειακού κράτους, της διαφοράς και της διαπλοκής.
απέναντι σε αυτούς τους όχι και τόσο μύχιους εσχάτως πόθους του κυρίου Μητσοτάκη και των ετερόκλητων συνοδοιπόρων του βρίσκονται τα δικά μας προτάγματα. Οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι πολύ μεγάλες. Δεν μπορούν όμως να έχουν αποτέλεσμα εάν δεν έχουμε τη συμμετοχή όλων των ανθρώπων αυτών οι οποίοι πιστεύουν και είναι πολύ σημαντικό και είναι για μας ιδιαίτερα σημαντικό και πρέπει να γίνεται κριτική και στις οργανώσεις του κόμματος στις τοπικές κοινωνίες, αν και γιατί δεν παρεμβαίνουν πολλές φορές με αυτό τον άξονα τον οποίο προσπάθησα να σας περιγράψω. Και το λέω γιατί είναι μια προσπάθεια την οποία πλέον πρέπει να την κάνουμε όλοι μαζί. Είναι η τρίτη φορά που το επαναλαμβάνω. Και δεν έχουμε δικαίωμα, κανείς και καμιά από όλα τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος, αυτή την προσπάθεια την οποία γίνεται να αφήσει κενό την επόμενη μέρα. Για την επόμενη μέρα. Αυτό απαιτεί λοιπόν ένα ΣΥΡΙΖΑ που να μπορεί να εμπνεύσει τη μεγάλη στράτευση και να οργανώσει τη μεγάλη κοινωνική συμμαχία. Μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε τη δυνατότητα, δεν πρέπει και δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήσουμε σε όλους τους άλλους να χρησιμοποιούν που χρησιμοποιούν το πλήθος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, μη έχοντας κανέναν άλλο τρόπο να διαμορφώνουν συνειδήσεις και ταυτόχρονα να απειλούν κιόλας την προσπάθεια, τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος στην προσπάθεια την οποία κάνουμε. Απαιτεί λοιπόν ένα ΣΥΡΙΖΑ μέσα από αντίξωες συνθήκες που πέρασε να είναι αυτός ο οποίος θα εκφράσει τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Απαιτεί τη δυνατότητα να λειτουργήσουμε ως άξονα της νέας κοινωνικοπολιτικής συμμαχίας που θα εκφράσει και μπορεί να εκφράσει σήμερα όλο τον προοδευτικό δημοκρατικό πόλο. Κόντρα σε ό,τι συντηρητικό, σε ό,τι σάπιο, σε ό,τι παλιό και το παλιό δεν έχει να κάνει με πρόσωπα, έχει να κάνει με αντιλήψεις, έχει να κάνει με στρατηγικές. Άρα λοιπόν πρέπει αυτό να το επιδιώξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ ως δύναμη κυβερνώσα αλλά και διεκδικητική που μάχεται και αναστοχάζεται στην Ελλάδα αλλά και με ρόλο ιδιαίτερο και διακριτό στην Ευρώπη είναι και θα είναι κρίσιμος και πρωταγωνιστικός. Στην Ευρώπη δεν ήταν τα πράγματα, τα ξεκινήσαμε έτσι, όπως είναι σήμερα. Βρεθήκαμε μπροστά σε ένα ξεπέραστο τείχος. Είναι προφανές ότι έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές. Η χώρα μας παίζει ιδιαίτερα σταθεροποιητικό ρόλο και σε επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής την οποία κρατάει σε μια δύσκολη περιοχή όπως είναι η περιοχή που είμαστε με όλα τα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, τη στάση στο προσφυγικό αλλά κυρίως η ανάκτηση της εμπιστοσύνης μέσα στους θεσμικούς αλλά και στους κοινωνικοπολιτικούς παράγοντες της Ευρώπης. Το ότι γίνανε αλλαγές και το ότι έχουμε διαφορετικό πρόσημο στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, αλλά βεβαίως και ένα ετεροκαθορισμένο, μια ετεροκαθορισμένη κυβέρνηση η οποία υπάρχει στην Ιταλία, δίνουν τη δυνατότητα αυτή η δύσκολη, λεπτή κλωστή η οποία συνδέει από την επιτυχία, από την δημοκρατική πορεία μιας Ευρώπης, εμείς να επιμείνουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Κρίσιμο διακύβευμα, όχι εύκολο, αλλά δεν υπάρχει και άλλη λύση. Τέλος, μία παρατήρηση για την προσπάθεια την οποία κάναμε για την επίλυση του μακεδονικού ζητήματος. Αναλάβαμε άλλη μία ευθύνη. Και την ευθύνη αυτή την αναλάβαμε γιατί πιστεύουμε και στις σχέσεις συνύπαρξης των λαών, αλλά και στην δυνατότητα οικονομικής αναβάθμισης και της χώρας μας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων, που είναι προς όφελος και δικό μας, αλλά και όλων των λαών της Βαλκανίου, στα Βαλκάνια. Δυστυχώς, η πατριωτικοαπειλία δεν είναι πατριωτισμός. Και κυρίως, όταν φεύγεις από μια θέση η οποία ήταν εκφρασμένη όλα τα προηγούμενα χρόνια από τη συγκεκριμένη παράταξη, όλα δηλαδή όσα περιγράφει η συμφωνία σήμερα, και τα να ταυτίζεσαι με ό,τι πιο ακροδεξιό, να υιοθετήσει ουσιαστικά από αυτόν τον οποίον κ. Μητσοτάκης, από τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος έριξε τότε την κυβέρνηση του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, και να γίνεται λοιπόν πατροκτόνος, και να υιοθετήσει λοιπόν μια θέση η οποία και είναι ακροδεξιά, αλλά κυρίως
Είναι μια θέση η οποία δεν βοηθάει, δεν διευκολύνει αυτό το οποίο σας είπα προηγουμένως, την ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή. Και ταυτόχρονα ταυτίζεται με ό,τι πιο ρατσιστικό, με ό,τι πιο ακραίο υπάρχει στην ίδια τη χώρα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, δηλαδή με το κόμμα του ΒΜΡΟ, με άλλη στροφή, με άλλη ρότα, λένε τα ίδια πράγματα. Φίλες και φίλοι, κλείνοντας θέλω να επισημάνω και να πω ότι εμείς θα συνεχίσουμε με την ίδια επιμέλεια, γιατί είμαστε επιμελείς μαθητές, και με την ίδια προσπάθεια, έχοντας βασικό γνώμονα ότι δεν είμαστε ιδιωτελείς. Και το εννοούμε αυτό. Θα κριθούμε το 2019, το Σεπτέμβριο του 2019, και βεβαίως μέχρι τότε θα εκπλαγούν όλοι και όλες και θα πιστούν όλοι και όλες, και τότε να δούμε πού θα κρυφτούν αυτοί οι οποίοι μέχρι σήμερα επιδιώκουν όλα αυτά τα οποία επιδιώκουν, όταν θα φτάσουμε λοιπόν σε αυτές τις εκλογές. Θα είναι μια χώρα, η χώρα την επόμενη μέρα θα είναι μια χώρα η οποία, έχοντας φύγει πια από το χείλος του γκρεμού και από την χρεοκοπία, θα είναι μια χώρα η οποία θα μπορεί να σκέφτεται διαφορετικά, να ονειρεύεται διαφορετικά, και ταυτόχρονα η νέα γενιά να είναι αυτή η οποία θα πάρει στα χέρια της και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και την οικονομία της χώρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, πριν προχωρήσουμε στην ομιλία του σύντροφου του Δραγκασάκη, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο Αγίας Βαρβάρας Γιώργο Καπλάνη και τον